Τώρα για την πορεία των ερευνών θα μας ενημερώσει κυρίες και κύριοι εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Νίκος Τσόγκας. Κύριε Τσόγκα, ήθελα να σας ρωτήσω, καλησπέρα σας, αν έχετε κάποια πληροφορία, πού εστιάζετε την προσοχή σας για να βρεθεί ο 9χρονος. Η προσοχή μας εστιάζεται σε όλο το κομμάτι εκεί στο Σιφώνι και πριν και μετά, γιατί όπως καταλαβαίνετε έστω και λίγο νερό που έχει το ποτάμι ακολουθούμε τη ροή του, να μπορέσουμε να βρούμε το παιδί εάν είναι μέσα στο ποτάμι, γι' αυτό και έχουν έρθει δίτες από την Αθήνα. Ψάχνουν βέβαια και τα πεζοπόρα τμήματα και πυροσβέστες στα γύρω σημεία από το ποτάμι, αν είναι σε κάποιο δρομάκι, σε κάποιο στενό, και ευτυχώς αν δεν έχει πέσει μέσα. Άρα δεν είστε βέβαιοι ότι έχει πέσει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες πάντα των συμμετεχόντων σε αυτή την πεζοπόρο τμήμα? Εμείς μέχρι να βρούμε το παιδί θα ψάχνουμε συνεχώς σε όλο το σημείο εκείνο, και στεριά και στο κομμάτι στα βράχια, αλλά και στο νερό. Θα συνεχίσετε και στη διάρκεια της νύχτας? Βεβαίως, και κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν σταματάνε ποτέ οι έρευνες πυροσβεστικής μέχρι να έχουμε αποτέλεσμα. Έχουμε φως ακόμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η μέρα είναι σύμμαχος. Θέλουμε να μπορέσουμε να το βρούμε πριν πέσει η νύχτα, αλλά καταλαβαίνετε, όπως και το ρεπορτάζ που έκανε η συνάδελφός σας, το εξαίρετο ρεπορτάζ, είναι η περιοχή, ίσως και η πιο δύσκολη περιοχή, το πιο δύσκολο σημείο στο κομμάτι εκεί. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Μακάρι να γίνουν καλά. Μια τελευταία ερώτηση. Αν έχετε εικόνα από τα παιδιά, από γονείς, από συγγενείς, φίλους, τι ακριβώς συνέβη με τον μικρό? Η εικόνα που έχουμε είναι αυτή και που προαναφέραν. Είχαν κάνει πεζοπορία 9 άτομα, τα οποία εκ των 9 ατόμων τα 3 ήταν παιδιά. Κάποια στιγμή σε εκείνο το σημείο χάθηκε το ένα παιδί. Δεν το βρίσκαν. Φωνάζαν, δεν το βρίσκαν. Και τότε ενεργοποίησαν, πήραν τηλέφωνο. Δεν ξέρουν πού ακριβώς χάθηκε δηλαδή το παιδί. Χάθηκε το παιδί, ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και ευχόμαστε στην επόμενη σύνδεση να μεταδώσουμε το παιδάκι βρέθηκε.